Σοκάρουν οι καταγγελίες μητέρας για τη δράση ομάδας μαθητών γυμνασίου στο Κοροπή. Όπως λέει, οι συγκεκριμένοι ανήλικοι ασκούν συστηματικά bullying στο παιδί της και έχουν μετατρέψει τη ζωή τους σε εφιάλτη. Ο γιος μου έχει δεχτεί κακοποίηση και σωματική και λεκτική από συγκεκριμένα παιδιά. Τον χτυπήσανε στις τουαλέτες όταν πήγε τουαλέτα με κλωτσιές και μπουνιές και μετά το παιδί τους ξέφυγε, μπήκε μέσα στην τουαλέτα, του κρατάγανε την πόρτα, δεν μπορούσε να βγει. Του πετάγανε χαρτιά και σαπούνια και μετά με εκφοβισμό τον αφήσανε να βγει έξω και τον συνοδεύσανε μέχρι την τάξη. Περιμένανε να παίξουν να δούνε ότι δεν θα τους καρφώσει. Σύμφωνα με καταγγελίες, πρόκειται για μια παρέα μαθητών που έχουν μείνει στην ίδια τάξη αρκετά χρόνια και δημιουργούν συνεχώς προβλήματα σε μικρότερα παιδιά. Το παιδί μου πάει στην πρώτη γυμνασίου. Είναι στο φάσμα του αυτισμού. Έχουν γίνει πολύ επικίνδυνα τα πράγματα εκεί. Μιλάμε για τώρα 5-6 άτομα. Δεν χαμπαριάζουν ούτε καθηγητές ούτε τίποτα. Το παιδί δεν μου είπε εμένα τίποτα. Ευτυχώς μέσα στην τάξη υπάρχουν παιδιά που τα ξέρω και από το δημοτικό. Ενημερώσαν τους γονείς τους. Με πήραν τηλέφωνο και μου λένε ότι κάτι δεν πάει καλά με το παιδί, τα παραδέχτηκε. Ήταν όντως πολύ τρομαγμένο. Η μητέρα καταγγέλει ότι το άγριο μπούλινγκ συνεχίζεται τα τελευταία χρόνια. Είναι συγκεκριμένα άτομα. Είναι τραγική η κατάσταση, γιατί μάθαμε ότι πέρυσι, πρόπερσι είχαν γίνει πολύ πιο σοβαρά περιστατικά. Η μία μητέρα είχε μπλοκάρει το τηλέφωνο του σχολείου και αρνιόταν να απαντήσει. Και η άλλη μητέρα είπε: σας παρακαλώ να κλείσει τα 16 το παιδί μου να τον στείλω για δουλειά. Ένας άλλος γονέας από το ίδιο γυμνάσιο στο Κοροπή καταγγέλει ότι η κατάσταση έχει χειροτερέψει, καθώς μαθητές κυκλοφορούν με μαχαίρια πεταλούδες. Αγόρια έχουν ξεφύγει με πεταλούδες, αεροβόλα, ναρκωτικά. Το μόνο που δεν έχει γίνει είναι να μαχαιρωθεί ένα παιδί ή να βιαστεί μια κοπέλα. Τα ναρκωτικά πάνε και έρχονται. Την περασμένη Τρίτη, στο ίδιο γυμνάσιο στο Κοροπή, αστυνομικοί συνέλαβαν δύο ανήλικους 15 και 16 ετών που έκαναν συστηματικά bullying σε έναν 14χρονο, ο οποίος δεν τολμούσε να μιλήσει. Του βάλανε το μαχαίρι στο λαιμό, του πάνε να κάμισε δύο τσιγάρα με το ζόρι, τα κάμισε ο κακομοίρης. Έγινε χάλια με αποτέλεσμα το παιδί να κλαίει και να ορίεται. Στο Αλκατράζ είμαστε. Μαθητές είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Ο 15χρονος λίγες ώρες πριν συλληφθεί, μαζί με ένα συνομιλικό του, απείλησαν με μαχαίρι έναν άλλο ανήλικο που περίμενε σε στάση λεωφορείου, τον οδήγησαν σε κοντινό χώρο και βιαιοπράγησαν εναντίον του για να τον πείσουν να κάνει χρήση κάναβης. Δεν μπορεί να δίνεις το παιδί σου και να γυρίσει μαχαιρωμένο και να έχει κάνει και δύο τσιγάρα με το ζόρι. Δεν είμαστε στις φυλακές. Γράμματα πάνε να μάθουν τα παιδιά. Κάποιος πρέπει να κάνει κάτι. Όλοι φοβούνται.